στοχημαντήθηκε με τις ομορφιές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και θα ταξιδεύει σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις που συμμετέχει η περιφέρεια, μεταφέροντας το αναγκαίο υλικό. Παράλληλα, την Τρίτη ξεκίνησε ήδη μια αποστολή ταξιδεύοντας τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων, προβάλλοντας την περιοχή όπου Σόφια, Βουκουρέστη και Κωνσταντινούπολη είναι και οι προορισμοί. Υπήρξε μια σκέψη μετά τον καθορισμό των εκθέσεων για τη μετακίνηση των ανθρώπων της περιφέρειας, των υπαλλήλων και των αρμοδίων. Οπότε, κρίθηκε σκόπο ότι θα μετακινηθούν με ένα από τα λεωφορεία που διαθέτει την περιφέρεια τα ιδιόκτητα για λόγους οικονομίας. Όταν το αποφασίσαμε αυτό, παράλληλα είδαμε ότι θα μπορούσαμε με ένα πολύ μικρό κόστος να το ντύσουμε, να το κάνουμε και να παρουσιάσουμε και να διαφημίσουμε τις ομορφιές της περιφέρειάς μας. Και αυτό κάναμε. Είναι μια δράση, μια θεωρώ ιδέα, η οποία έχει ελάχιστο κόστος και μπορεί να προσφέρει αρκετά. Είναι και πιο ευχάριστο στην εικόνα, έτσι. Δηλαδή, όπου κάθεται αυτό το λεωφορείο, ο κόσμος αρχίζει και το περιεργάζεται. Τον άλλο μήνα έχουμε την έκθεση στο Βουκουρέστι που πάλι θα μετακινηθεί. Πιο μετά έχουμε έκθεση μια εκδήλωση που ετοιμάζουμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα φροντίσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και εκεί αυτό το λεωφορείο και θα, όπου γενικά χρειάζονται τέτοιες μετακινήσεις και είναι απαραίτητο, θα κινούμε αυτό το λεωφορείο. Μία πρωτότυπη ιδέα, κύριε Μυρίδη, όπως είπατε και εσείς, όπου προσελκύει τα βλέμματα του κόσμου, έτσι. Τα προσελκύει και ιδιαίτερα και στην περιοχή, δηλαδή στην μία μέρα που κυκλοφόρησε στην Ξάνθη που το ετοιμάσαμε, γιατί ετοιμάστηκε την Τρίτη. Την Τρίτη που μας πέρασε, ετοιμάστηκε. Δευτέρα, Τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Τρίτη κυκλοφόρηση και οι Ξανθιώτες που το είδανε, τους άρεσε. Έχω θετικά μηνύματα, αλλά και στη Σόφια μου λένε οι συνεργάτες μου που είναι εκεί, ότι η παρουσία του προκαλεί εντύπωση και θετικά σχόλια. Εκτός από τη γενικότερη προβολή όμως υπάρχουν και οι θεσμοί της περιφέρειας με πρώτο αυτό του ξενιθιωτικού καρναβαλιού. Ήδη στη βουλγαρική πρωτεύουσα υπάρχει ραδιοφωνική διαφήμιση για το καρναβάλι, ενώ στις θρακικές λογογραφικές θα βρεθεί η κρατική βουλγαρική ραδιοτηλεόραση για να προβάλλει το θεσμό και τις εκδηλώσεις που βρίσκεται σε συζητήσεις με την περιφέρεια και τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη.